Καλησπέρα σας και καλή χρονιά. 1η Ιανουαρίου 2013. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά, Αλέξανδρε. Καλή χρονιά σε όλους να έχετε. Και καλή χρονιά και στην έχουμε... Ναταλία μας. Γεια σου, Ναταλία. Γεια σου, Ναταλία. Το καλύτερο και το μορφότερο ποδαρικό, ε. Βέβαια. Ήρθε και κατευθείαν να πω. Κατευθείαν από τον Ρεβενιόν, πραγματικά. Κάτι απλό και... Όχι, έτσι μαγειρεύω κάθε φορά σπίτι μου. Εντάξει τότε. Δεν θα δυσκολευτείς. Εννοείται. Και έρχεσαι περιουσίες. Δεν παίζω χαρτιά. Δεν παίζω τυχαία παιχνίδια. Λοιπόν, εδώ ήρθες και θα μαγειρέψεις. Θα μαγειρέψω. Είσαι έτοιμη. Γλυκό θα φτιάξουμε. Τι θα φτιάξουμε, Αλέξανδρε. Θα φτιάξουμε μια ωραία κρέμα με μπανάνα, μια κρέμα σοκολάτας με μπανάνες και μπισκότα σοκολάτας. Άψογα, λοιπόν. Ωραία, είμαι έτοιμη να το φάω, γιατί εκεί που ήμουν δεν είχε γλυκό. Πριν το φας, θα μας κάνεις την πολύ μεγάλη χάρη να μας διαβάσεις τελικά. Τελικά. Αυτή είναι η παράδοση εδώ πέρα. Ο καλεσμένος διαβάζει. Κρέμα σοκολάτας με μπανάνες και μπισκότα. 180 γραμμάρια σοκολάτα, 300 γραμμάρια Φιλαδέλφια, 2 μπανάνες, 8 μπισκότα σοκολάτας, 2 κουταλιές άχνη ζάχαρη. Μόνο με αυτά. Ναι, θα φτιάξουμε γλυκά. Για πες, Αλέξανδρε, τι πρέπει να κάνουμε. Καταρχήν πρέπει να βάζουμε ένα μπεν μαρί σιγά σιγά να είναι το πρώτο σου για το 13. Ναι. Α, πρέπει να βάλουμε όλη μας την τέχνη τώρα. Συνταγή για το 13. Λοιπόν, εγώ θα ψιλοκόψω την κουβερτούρα έτσι ώστε να λιώσει. Ωραία. Και μόλις λιώσει η κουβερτούρα στον μπεν μαρί θα προσθέσουμε την κρέμα το τυρί. Εμείς τι θέλεις να κάνουμε εκτός από το να παίζουμε με τη μαρίζα εδώ που θα τα κόψει την ώρα που θα σου πω. Θέλω λίγο να μας πεις για το θέατρο. Για το θέατρο, σας περιμένω καταρχήν. Ναι, στην Καζαμπλάνκα. Ακριβώς. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Είδες που τα ξέρω. Βέβαια. Music Hall στο show καμπαρέ Βαριετέ, να το πούμε τέλος πάντων. Είναι μουσικοχορευτικό. Όλο το κόνσεπτ και η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου του Βάλαρη. Ναι, το ξέρω. Και τι να πω, θα περάσει ωραία, θα πιείτε το ποτό σας. Θα έρθουμε οπωσδήποτε, θα ανταποδώσουμε την επίσκεψη. Ορίστε. Έχει πολλά τραγούδια έκπληξη. Εγώ θα τραγουδήσει. Για πες το. Εσύ και τραγουδάς ωραία και χορεύεις και ωραία. Ναι, έχει δίκιο, δεν είπαμε τον τίτλο. So must go on. Ναι. Και για να go on, εσύ έχεις πολλές δραστηριότητες φέτος. Βγαίνει μια ταινία το Φεβρουάριο, σωστά. Βγαίνει η ταινία που είναι και μαγειρική. Και είναι και μαγειρική, ναι, γιατί έχει κάποια σχέση η κόρη της ηρωίδας που υποδίωμαι με show, διαγωνιστικό σόου μαγειρική. Δηλαδή είναι ιδιαίτερο ταλέντο στη μαγειρική. Η ταινία λέγεται Ματζουράνα. Και από όσο ξέρω είναι θρίλερ, σωστά. Είναι ψυχολογικό θρίλερ. Ωραία. Είναι μια ταινία για τη στοργική βία. Πώς μια μητέρα με τις καλύτερες προθέσεις μπορεί να καταστρέψει το παιδί. Λοιπόν, εμείς όμως θα είμαστε εδώ πολύ στοργικοί μαζί σου. Δεν θα συζητήσουμε κάτι πολύ δύσκολο. Βλέπει την μπανάνα μόνο μου θα την κόψω. Ωραία. Για να δούμε τι μπορώ να κάνω. Αυτό λοιπόν το αφήνουμε σιγά σιγά να λιώσει και στη συνέχεια μόλις αρχίζει να λιώνει θα προσθέσουμε μέσα την κρέμα το τυρί. Αυτό είναι ειδικό σκεύρο, Μαρία. Ακριβώς. Βάζει το νερό εδώ μέσα, έχει διπλό πάτο από κάτω. Κάνουμε και με κατσαρόλα και πιάτο. Ακριβώς. Εμένα έτσι μου ζέστηνε η μαμά μου το φαΐ. Κατσαρόλα νερό και όχι πιάτο, ένα μπολ. Αντίστοιχα, ανοξείδωτο. Τι φτιάχνεις την κόρη σου γενικώς, τι μαγειρεύεις. Στα παιδιά μου, τι μαγειρεύω. Γενικά μαγειρεύω πολλά πράγματα. Μαγειρεύω. Δεν θα σου μαγειρέψω το παραδοσιακό φαγητό, δεν ξέρω αν φτιάχνω μουσακά ή παστίτσιο. Ωραία. Δεν μαγειρεύω καθημερινά, αλλά μαγειρεύω γλυκά, κέικ. Διάφορα με ταχίνι που μου αρέσουν. Γενικά μου αρέσει να ψάχνω τα υγιεινά πράγματα να τρώνε τα παιδιά. Και γενικά σου αρέσει πάρα πολύ και η υγιεινή διατροφή για τα παιδιά. Σωστά, να την πούμε και αυτή τη δραστηριότητά σου, γιατί θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Ναι. Εγώ έχω και γνώση. Για πες, σε παρακαλώ. Κοίταξε, με τον άντρα μου ασχολούμαστε με την σχολική διατροφή. Έχουμε δηλαδή καντίνες σε ιδιωτικά σχολεία. Μακάρι και σε δημόσια κάποια στιγμή. Στόχος μας είναι να γίνει η σχολική διατροφή. Παιδεία, πολύ στα βασικό. Παιδιά. Ναι. Μπράβο, δηλαδή να ξέρουν αυτό. Από μικρά τι είναι. Καταρχήν να ξέρουν ότι στο σχολείο τρώμε υγιεινά. Δεν είναι ότι είναι προέκταση του σπιτιού. Δεν είναι... Σωστό. Ακριβώς. Ενώ στην έξοδο μπορούμε να φάμε. Μην γίνουμε ιστερικοί. Ναι, βέβαια, εννοείται, βέβαια. Τα παιδιά πρέπει να τρώνε και τα ανθυγιεινά. Δεν και βλέπα ένα ντοκιμαντέρ σχετικό με αυτό, με την σχολική διατροφή στα. Με τη διατροφή στα σχολεία, πόσο σημαντική είναι. Συνέχισε όμως, συγγνώμη, σε έκοψα. Αυτό, τίποτα. Και έχουμε βιολογικά προϊόντα σε τιμές που είναι σαν τα σημαντικά, ναι. Και αυτά που δεν είναι βιολογικά είναι με πολύ καλές πρώτες ύλες, ψαγμένα. Έχω φάει τυρόπιτα και τυρόπιτες για να διαλέξουμε τις τυρόπιτες. Πανακόπτω τυρόπιτες και όλα αυτά. Αλλά το βασικό είναι να μην έχουν πολλά λάδια, να είναι λάδι, γιατί πολλές φορές χρησιμοποιείται και γράσο. Ναι. Εμείς εδώ μαγειρεύουμε υγιεινά, πάντως δεν έχεις παράπονο. Επίσης πρέπει να μάθουν τα παιδιά ότι το υγιεινό δεν σημαίνει άγευστο και απέσιο. Αυτό είναι το, για μένα αυτό είναι το στοίχημα το μεγάλο. Γιώργο, θα μου ρίξεις λίγο λοιπόν τα 300 γραμμάρια Φιλαδέλφια εδώ σιγά σιγά. Α, όλη τη σκευασία, έτσι. Εγώ τι να κάνω. Θα μου κόψεις σε μικρά κομμάτια εκεί στο ξύλο με ένα μαχαίρι τα μπισκότα. Άρα αλλάζετε θέση. Ωραία, πειράζει να λερώσω τις μπανάνες. Όχι, εσύ να μην λερωθείς. Τις μπανάνες δεν πειράζει. Θα μπουν μέσα στο ποτήρι. Στα 4 το πούμε. Λοιπόν, ρίχνουμε τα 300. Θέλω να δω
δούμε εδώ πώ έχει. Θέλω ένα κοντινό πλάνο να δούμε πόσο ωραία ακόμα τα μπισκότα. Ναι, 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 παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ένα κοντινό. Στα χέρια. Εδώ λοιπόν σιγά σιγά έχει λιώσει η σοκολάτα και αρχίζουμε και βάζουμε την κρέμα. Κουταλιά, κουταλιά, ωραίο, μέχρι να λιώσει εντελώς και να γίνει κρέμα σοκολάτας. Και το κάνουμε στον Ben Marie. Εδώ θέλει βέβαια η Αναταλία μια προσοχή να μην έχει πολύ δυνατή θερμοκρασία. Γιατί καίγεται σοκολάτα. Γιατί καίγεται σοκολάτα. Ναι. Αν θέλουμε επίσης μπορούμε να ρίξουμε κάποιο αλκοόλ, όπως είναι ας πούμε λίγο κονιάκ, το οποίο όμως και αυτό. Στοπ τώρα, στοπ λίγο για να λιώσει αυτό και μετά ρίχνουμε το υπόλοιπο. Λέμε το tip μας λοιπόν, το οποίο είναι. Αν ρίξετε αλκοόλ, το ρίχνετε προς το τέλος για να μην σφίξει η σοκολάτα. Ωραία, βάλε μου λοιπόν και την τελευταία. Και την έχει απορροφήσει. Τι να κάνω, αρχιγέ. Τέλεια. Λοιπόν, μπορείς τώρα, εφόσον έχεις κόψει τα μπισκότα, να βάλεις μέσα στα ποτήρια αυτά μπισκότα, ναι. Από πάνω μπανάνες και εγώ θα λιώσω το τελευταίο αυτό. Κομμάτι του τυριού. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και σαν παιδική τούρτα, δηλαδή. Θα μπορούσαμε. Και βέβαια θα μπορούσαμε και πάρα πολύ καλή ιδέα. Νομίζω μπράβο, είναι πολύ ωραία ιδέα για μια τούρτα σε πάρτι, ξέρεις, παιδικό. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε εγώ να σας θυμίσω ότι για μπορεί πες. Να αλλάξαμε χρονιά, αλλά δεν αλλάξαμε συνήθειες. Ακριβώς. Ο διαγωνισμός μας ισχύει και για το 2013. Το site μας υπάρχει, www.megatv.com. Μπαίνετε όχι μόνο για να δείτε τα επεισόδια και τις συνταγές, όπως κάνετε και πέρσι, φαντάζομαι, αλλά και για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας. Να στείλετε την αγαπημένη σας Φιλαδέλφια συνταγή, είναι τα λέει ξεκινήσει. Εσύ ήδη να τρώει, θέλω να σου πω τι πάτησες. Πάρε ένα κουτάλι από εκεί να δοκιμάσεις. Να φάω με τη Μαρίζα. Μπορεί και βέβαια. Σήμερα έμαθα τι είναι Μαρίζα, δεν το ήξερα. Ομολόγω δεν το ήξερα. Και εγώ είχα εντυπωσιαστεί πολύ. Είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν, στέλνετε την αγαπημένη σας, είπαμε, συνταγή και κερδίζετε τυρί, κρέμα για ένα χρόνο, αλλά και την ευκαιρία να έρθετε εδώ να μαγειρέψετε μαζί μας, παρέα, κάθε Παρασκευή. Δεν αλλάξαμε συνήθειες. Ωραίο. Αυτή όπως είναι τη βάζουμε μέσα στο ποτήρι. Καλά, τέλειο, ε. Δεν ήξερα ότι η Φιλαδέλφια πάει τόσο πολύ με τη σοκολάτα. Δεν θα το σκεφτόμουν ποτέ. Και ο Γιώργος θα βάλει μέσα στο, σε αυτό το σωτήρι την άχνη ζάχαρη και θα το πασπαλίσει από πάνω. Α, εγώ θα το κάνω αυτό δύσκολο. Χωρίς να γεμίσει τον κόσμο. Α, χωρίς να γεμίσει τον κόσμο δεν γίνεται. Γεμίζοντα τον κόσμο, έλα, μπορώ να σου κοίτα, το κάνω. Γέμισε τον κόσμο πρωτοχρονιά, είναι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, Αλέξανδρε, έτσι. Σ' αγαπάω ό,τι και αν θέλει. Άκουσε με λίγο. Ακριβώ. Και τώρα πώ θα το ρίξει. Βάλε λίγο εδώ. Και ρίξε έτσι. Δεν το βλέπετε ότι γεμίζει, παιδιά, το σύμπαν. Αλλά. Δεν είναι λίγο ωραίο που το έκανα. Χιονίζει το πλατό. Το δεύτερο. Έλα και το δεύτερο. Και γιορτινό. Και γιορτινό. Λοιπόν, σου εύχομαι την καινούργια χρονιά να πάνε όλα καλά. Και το θέατρο και η ταινία. Και αυτά που κάνει στα σχολεία. Όλα. Εσένα σου εύχομαι να μάθει ακόμα περισσότερε συνταγέ. Και εσένα σου εύχομαι να σε δούμε και σε θέατρο και σε ταινία. Να είστε καλά. Δύσκολο. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή χρονιά. Να τα λέω, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.